το οποίο αποφασίζεται καταρχάς από την επιστημονική εκείνη ομάδα η οποία βρίσκεται καθημερινά σε σύσκεψη υπό την προεδρία του κ. Τσιόδρα και η οποία ομάδα νομίζω ότι έχει πάει πάρα πολύ καλά μέχρι τώρα. Άρα η δική μου παρατήρηση μπορεί να είναι μόνο πολιτική παρατήρηση ή κοινωνιολογικού χαρακτήρα παρατήρηση. Και αυτή μοιράζεται σε δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι σίγουρα πρέπει όλοι να μάθουμε να εργαζόμαστε διαφορετικά. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν μέσα από τον υπολογιστή. Το δεύτερο, γιατί θα μου πείτε ότι υπάρχουν άνθρωποι και είδα εγώ και χθες τα ρεπορτάζ σας και σήμερα, βέβαια, οι οποίοι δεν μπορούν να το κάνουν αυτό. Το δεύτερο αφορά τις τράπεζες. Εχθές είδα την κυρία Παλαγάκη, την Γενική Γραμματέα της Ένωσης Τραπεζών, η οποία έκανε μία ενημέρωση λέγοντας ότι όλα τα εργαλεία στις τράπεζες διατίθενται ηλεκτρονικά. Αυτό είναι από την πλευρά των τραπεζών. Την άλλη πλευρά όμως, επειδή είπαμε ότι οι άνθρωποι δεν είναι βέβαιοι ότι έχουν όλες τις δυνατότητες αυτές, θα πρέπει οι τράπεζες πια να σκεφτούν κάτι το οποίο δεν είναι αρμοδιότητα της κυβέρνησης ούτε της πολιτικής αυτού του τόπου. Είναι αρμοδιότητα των ιδίων των τραπεζών. Όταν οι τράπεζες δηλαδή τους χρωστάς έχουν μηχανισμούς, υπάρχουν συνεχώς τηλεφωνήματα τα οποία σε πιέζουν, σε βρίσκουν ανά πάσα στιγμή για να τους δώσεις τα χρήματα που τους χρωστάς. Λοιπόν, αυτούς τους μηχανισμούς ας τους ενεργοποιήσουν οι τράπεζες τώρα, έτσι ώστε να ενημερώνουν τους πολίτες εκείνους οι οποίοι δεν έχουν κομπιούτερ στο σπίτι τους ότι μπορούν τηλεφωνικά να κάνουν τις συναλλαγές. Είναι μια απλή πρόταση, είναι δική μου πρόταση αυτή, δεν είναι πρόταση της κυβέρνησης. Εγώ δεν μετέχω στην κυβέρνηση, είμαι βουλευτής όπως ξέρετε, αλλά νομίζω ότι είναι μια λογική πρόταση προς τις τράπεζες. Όταν οι ίδιες έχουν ανάγκη, πιέζουν. Τώρα λοιπόν με τους ίδιους μηχανισμούς. Με τους ίδιους μηχανισμούς τηλεφωνικά να βοηθήσουν τους πολίτες που δεν μπορούν να πληρώσουν είτε το ενίκιο τους, είτε το δάνειό τους, είτε όπως είδα χθες το απαράδεκτο. Ακριβώς. Το απαράδεκτο σε έναν Δήμο της Αθήνας να πηγαίνει ο άλλος να πρέπει να πάει να πληρώσει 60 ευρώ για μια εκταφή. Άρα λοιπόν, δεν μπορούμε να περιμένουμε όλα από 5 ανθρώπους που αυτή τη στιγμή έχουν την ευθύνη, τον Πρωθυπουργό και 5 υπουργούς, ούτε από 5 επιστήμονες. Ζητάω ευελιξία και από τις ειδικές τράπεζες, μάλιστα. Κύριε Τζανακόπουλε, τι λέτε? Κοιτάξτε να δείτε, εγώ νομίζω ότι από την αρχή της υγειονομικής αυτής κρίσης οι πολίτες έχουν δείξει τεράστια υπευθυνότητα, ατομική και συλλογική, ακόμα και πριν από τις απαγορεύσεις της κυβέρνησης ήταν πολύ λίγα τα περιστατικά εκείνα τα οποία θα μπορούσαν να δημιουργήσουν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Και ο λόγος έχει να κάνει με το ότι ο κόσμος, όλοι μας καταλαβαίνουμε ότι εδώ έχουμε μια έκτακτη συνθήκη, ότι πρέπει να προστατεύσουμε και τους αυτούς μας και τις ευπαθείς ομάδες. Επομένως νομίζω ότι έχουμε επιδείξει ως κοινωνία μια συλλογική ευαισθησία και μια συλλογική υπευθυνότητα η οποία είναι κατά τη γνώμη μου αξιοθαύμαστη. Βλέπετε ότι χαλαρώνει αυτό, κύριε Τζανακόπουλο, όσο περνάει ο καιρός? Νομίζω ότι σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό είναι ακριβώς αυτή η στάση που έχει επιδείξει η ελληνική κοινωνία που μας έχει προστατεύσει από την μαζική εξάπλωση από αυτό, του... κύριε Τζανακόπουλε. Πρέπει να αυστηρωποιηθεί το πλαίσιο, εσείς τι εικόνα έχετε? Από εκεί και πέρα θα σας πω το εξής. Νομίζω ότι για το χθεσινό περιστατικό, για παράδειγμα, θα έπρεπε να το περιμένει και η κυβέρνηση και οι τράπεζες ότι οι συνταξιούχοι εξαιτίας του γεγονότος ότι αυτό είναι της καταβολής των συντάξεων, αυτό είναι μια γενικευμένη πρακτική στη χώρα. Οι περισσότεροι από τους συνταξιούχους δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν ούτε e-banking ούτε ηλεκτρονικά τις πληρωμές τους. Επομένως νομίζω ότι και η κυβέρνηση και οι τράπεζες θα έπρεπε να είναι πιο οργανωμένες. Πρόταση εσείς, κύριε Τζανακόπουλε? Κίνηση. Κοιτάξτε να δείτε, θα μπορούσαν να υπάρξουν ειδικές προσωποποιημένες υπηρεσίες, ατομικοποιημένες υπηρεσίες εκ μέρους των τραπεζών. Το είπε προηγουμένως και ο κύριος Γιουρουσόπουλος και συμφωνώ μαζί του ότι την στιγμή που οι τράπεζες όταν είναι δανειστές εξαντλούν όλα τα ηλεκτρονικά ατομικοποιημένα μέσα για την πληρωμή τους και την εξόφλησή τους, νομίζω ότι θα μπορούσαν να κάνουν το ίδιο, να επιδείξουν δηλαδή μια μεγαλύτερη υπευθυνότητα, να εξατομικεύσουν τις υπηρεσίες. Πολύ συμφωνία βλέπω, κύριε Τζανακόπουλε, με την κυβέρνηση. Συμφωνία για τα μέτρα, συμφωνία εδώ για τις τράπεζες. Ευτυχώς. Κύριε Κορούμπατε, να βάλετε φυτίλια τώρα σε μια περίοδο που δεν χρειάζεται. Ακόμα και αν ο κύριος Τζανακόπουλος με προκαλέσει, εγώ δεν θα απαντήσω, γιατί νομίζω ότι αυτή η ομοφωνία που έχει επιτευχθεί μέχρι τώρα και με την αξιωματική αντιπολίτευση και με τα υπόλοιπα κόμματα στην αντιπολίτευση είναι αξιοθαύμαστη. Πρέπει να την τηρήσουμε
Και επιτρέψτε μου να κάνω μια παρατήρηση με αφορμή τη δήλωση που έκανε μόλις πριν από λίγες ώρες από τη Νέα Υόρκη ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ο κ. Γκουτιέρες. Είπε λοιπόν ότι είναι η μεγαλύτερη κρίση που αντιμετωπίζει ο πλανήτης μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτό δεν αφήνει περιθώριο για μικροπολιτική και αντιπαραθέσεις. Σίγουρα κριτική θα υπάρχει από την αντιπολίτευση και αλλήμον δεν υπήρχε. Πέρα από τη συνένεση υπάρχει και η αντιπολίτευση η οποία κάνει κριτική επικοδομητική. Δηλαδή μπορεί να βοηθήσει να κάνει follow-up αυτά που λέμε. Κύριε Οικονόμου, θα σας πω το εξής. Εμείς από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι δεν θα αξιοποιήσουμε αυτήν την κρίση, δεν θα μπορούσαμε άλλωστε, είναι πέρα από τη λογική μας, πέρα από την κουλτούρα μας, για να κερδοσκοπήσουμε πολιτικά. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν σημεία κριτικής ή ότι αναστέλλεται η κριτική. Υπάρχουν σημεία κριτικής και μάλιστα... Κυρίως στα οικονομικά εσείς κάνετε κριτική. Θα σας πω, στρατηγικού χαρακτήρα. Και θα ήθελα να βάλω τρία καταρχάς ζητήματα στα οποία η κυβέρνηση πρέπει να πάρει θέση. Το πρώτο αφορά το γεγονός ότι εδώ και 35 περίπου μέρες βρισκόμαστε σε καραντίνα συλλογική κοινωνική. Ο λόγος γι' αυτό σχετίζεται με το γεγονός ότι χρειάζεται να γίνει μια διαπλάτυνση της καμπύλης, δηλαδή να απλωθούν τα κρούσματα όσο το δυνατόν περισσότερο στον χρόνο για να μην πιεστεί το σύστημα υγείας. Άρα λοιπόν μέσα σε αυτές τις 35 μέρες θα περίμενε κανείς ότι η κυβέρνηση θα έχει πάρει τα αναγκαία μέτρα για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, πράγμα το οποίο δεν το βλέπει. Δηλαδή, τι μέτρα τη στιγμή λέω. Που, θα σας πω, τη στιγμή που δίδονται 30 εκατομμύρια στα ιδιωτικά θεραπευτήρια, τη στιγμή που δίνονται 11 εκατομμύρια στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, που γίνονται δώρα σε εργολάβους... Τα θεραπευτήρια προσφέρουν μονάδες στο ΕΣΥ. Εγώ είδα προχθές το ιατρικό κέντρο προσφέρει μια ολόκληρη μονάδα. Αφήστε να αποσυμμετέχουν ολοκληρώσω. Αυτά, είναι μέσα στο σύστημά μας. Η συνολική... το γεγονός ας πούμε ότι χθες η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι τα κανάλια δεν θα χρειαστεί να πληρώσουν τα 3,5 εκατομμύρια το 2020 αλλά το 2021 η συνολική επιπρόσθετη πάνε... τα κανάλια επιχειρήσεις πλήττονται και τα κανάλια μα ναι αλλά δεν μας λέτε κανάλια. Για το ΕΣΥ μας τα λέτε για τα κανάλια κύριε Τζανακόπουλε έχουν και λοιπόν, τα κανάλια στιγμή, έχουν χάσει και τα κανάλια από τη στιγμή και... λοιπόν που έχουν γίνει όλες αυτές οι δαπάνες από την κυβέρνηση που αγγίζουν περίπου τα 60-65 εκατομμύρια ευρώ και κατά τη γνώμη μας είναι συγκεκριμένου στρατηγικού χαρακτήρα δώρα. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας έχει επιπρόσθετη δαπάνη, την οποία ανέκρινε ο κύριος Κικίλιας, 75 εκατομμύρια ευρώ. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό δεν είναι αρκετό για να αντιμετωπίσει τις τεράστιες ανάγκες που εμφανίζονται σε αυτή τη φάση. Αυτό είναι το πρώτο σημείο κριτικής, διότι εδώ και 35 μέρες δεν έχουμε σαφή ενημέρωση. Για να απαντήσει και ο κύριος Ζωσόπουλος αυτό. Αντίθετα, έχουμε κάποιους γενικούς αριθμούς σε σχέση με τις... περισσότερες μεθ που θα έπρεπε να δημιουργηθούν, αλλά και με τις προσλήψεις στο ελληνικό δημόσιο. Θα έπρεπε να πέσουν περισσότερα χρήματα εκεί. Βάλτε μια τελεία όμως, κύριε Τζανακόπουλο, να δώσουμε το λόγο και στον κύριο Ρουσόπουλο. Τα στοιχεία τα οποία δίνει η κυβέρνηση είναι, κατά τη γνώμη μου, αμφισβητήσιμα, δεν είναι σαφή. Και από εκεί και πέρα θα συζητήσουμε και για τα οικονομικά. Ναι, μισό λεπτό να πάρουμε μια απάντηση από τον κύριο Ρουσόπουλο. Ελάτε, κύριε Ρουσόπουλο. Κοιτάξτε, σε ό,τι αφορά τα θέματα της υγείας, η αλήθεια είναι ότι καλύπτονται κενά τα οποία πρέπει να είχαν καλυφθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν είναι ευθύνη μόνο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν καλύφθηκαν αυτά. Είναι και της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων και κυρίως είναι της οικονομικής δυσπραγίας την οποία η χώρα μας έζησε από το 2008 και μετά. Άρα λοιπόν, σε ό,τι αφορά τους νοσηλευτές και προσωπικό το οποίο χρειάζεται, μέσα σε πολύ λίγες ημέρες έχουν καλυφθεί κάποιες χιλιάδες θέσεις εργασίας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αντεπεξέλθουμε, να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι που ηρωικά δίνουν τη μάχη πολύ κοντά στους ασθενείς του κορονοϊού, να αντεπεξέλθουμε ως χώρα και ως Εθνικό Σύστημα Υγείας τις ανάγκες αυτές που έχουν. Το δεύτερο που αφορά τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις. Πάνω από το 80% των εργαζομένων και των επιχειρήσεων καλύπτονται από τα μέτρα της κυβέρνησης έτσι ώστε να μπορέσουν να υπάρξουν για τους επόμενους 1, 2, 3 μήνες, γιατί κανείς ποτέ δεν ξέρει πόσο θα κρατήσει αυτό. Αισιοδοξούμε ότι θα τελειώσει σε 1 με 2 μήνες, αλλά δεν το γνωρίζουμε. Ακόμα και οι αρμόδιοι επιστήμονες ξέρετε ότι καθημερινώς τις ενημερώσεις που κάνουν δεν είναι σε θέση να μας δώσουν χρήματα. Χρήματα εκεί που δεν χρειάζεται δίνει η κυβέρνηση. Αυτό λέει ο κ. Ζωνακόπουλος. Πάνε χρήματα στα κανάλια, πάνε χρήματα από εδώ και από εκεί. Ναι.
Εξαρτάται, γιατί εάν θεωρούμε την ενημέρωση ένα σημαντικό αγαθό της δημοκρατίας, εδώ ουσιαστικά χωρίς να έχει καταληθεί η δημοκρατία μας αντιμετωπίζει ορισμένα ζητήματα που δεν αντιμετωπίζει. Μίλησε για στρατηγικές επιλογές ο κύριος Τζανακόπουλος, κύριε Ρουσόπουλο. Δεν υπάρχουν στρατηγικές επιλογές παρά μόνο για την αντιμετώπιση του προβλήματος του κορονοϊού και για την ευαισθησία γύρω από την οποία κινείται όλη η πολιτική που ορίζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, η κυβέρνηση. Και η οποία έφερε τη χώρα μας, όπως μόλις πριν από δύο μέτρα ώρα, για εργαζόμενους την εκπομπή σας είδαμε, σε μία από τις τρεις καλύτερα ανταποκρινόμενες σε αυτό το θέμα. Κύριε Ρουσόπουλε, ό,τι αφορά τα μέτρα... κανάλια ή τις άλλες επιχειρήσεις που αναφέρθηκε ο κ. Τζανακόπουλος, είναι και αυτές επιχειρήσεις ενημέρωσης. Επειδή αυτό δεν αφορά δεν τον κόσμο. Δεν τους χαρίζει κανείς τίποτα, όχι αφορά και αυτόν τον κόσμο, γιατί μπορεί να νομίζει ότι η κυβέρνηση χαρίζει. Δεν χαρίζει τίποτα στα κανάλια. Την επόμενη χρονιά θα πληρώσουν το διπλάσιο των δόσεων. Άλλωστε, στο πακέτο των μέτρων, τα οποία ούτως ή άλλως έχουν ανακοινωθεί και αυτά που προετοιμάζονται, επισημαίνω ότι υπάρχει πρόνοια έτσι ώστε να δοθεί στις επιχειρήσεις η δυνατότητα, όταν με το καλό τελειώσει αυτή η περιπέτεια, να μπορούν να δανειστούν χαμηλότοκα και να μπορούν σε μια πενταετία να αποπληρώσουν αυτά τα δανειά τους. Άρα λοιπόν κινούμαστε με βάση αυτά τα οποία πρέπει για να αντιμετωπίσουμε αυτό το πολύ ευαίσθητο θέμα. Και θέλω να σημειώσω ότι είμαστε πάνω από το μέσο όρο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά τις παροχές σε επιχειρήσεις και πολίτες. Λοιπόν, πρέπει να ολοκληρώσουμε. Μία κουβέντα, κύριε Τζανακόπουλε, λέτε. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι έχω μια διαφορετική άποψη με τον κύριο Ρουσόπουλο. Θεωρώ ότι υπάρχει στρατηγική επιλογή για τη διαμόρφωση και μιας επικοινωνιακής ασπίδας. Σε ό,τι αφορά όμως, και δώστε μου 30 δευτερόλεπτα γι' αυτό, τα οικονομικά μέτρα της κυβέρνησης, νομίζω ότι η επιλογή είναι πάρα πολύ σαφής. Νομίζω ότι η κυβέρνηση δεν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση τα μέτρα που έχουν ήδη ανακοινωθεί. Είναι ακριβώς το αντίθετο και θα εστιάσω στο ζήτημα των εργαζομένων, όπου από τη μεριά της Νέας Δημοκρατίας, σε συνεργασία με μεγάλα εργοδοτικά συμφέροντα, όπως είναι για παράδειγμα ο ΣΕΒ, μετατρέπεται η κρίση σε μια ευκαιρία για την ολοκληρωτική αναδιάρθρωση της αγοράς εργασίας και για το πισωγύρισμα σε σχέση με την η Αυγή γράφει σήμερα για σχεδιασμό περικοπής συντάξεων. Πιστεύετε ότι είναι κάτι τέτοιο στους σχεδιασμούς της κυβέρνησης? Επίσης αυτά τα ζητήματα δεν έχουν ξεκαθαριστεί από τη μεριά της κυβέρνησης. Εγώ θέλω να τονίσω το εξής. Μα ξέρει κανείς το βάθος της κρίσης, κύριε Τζανακόπουλε? Το ξέρει κανείς το βάθος της κρίσης? Σας λέω το εξής. Το να ανοίγει αυτή τη στιγμή συζήτηση για περικοπή μισθών του δημοσίου από τους υπουργούς της κυβέρνησης, με δεδομένο ακριβώς ότι δεν ξέρουμε το βάθος της κρίσης, το να ανοίγει συζήτηση για περικοπή συντάξεων, επιτρέψτε μου να θεωρήσω ότι δεν είναι αθώο και ότι είναι πάρα πολύ πιθανό να δημιουργηθούν όροι και προϋποθέσεις έτσι ώστε η κυβέρνηση να προχωρήσει. Ωραία, σε να απαντήσει ο κύριο Ρουσόπουλο. Μπορεί να χρειαστούν να αυτά τα μέτρα, σε τύπου κύριε Ρουσόπουλε, τη στιγμή που επιτρέψτε μου να σας πω. Μου υποσχεθήκατε 30 δεύτερα, κύριε Τζανακόπουλο. Ναι, αλλά μου βάλατε καινούριο θέμα, κύριε Αντωνοπούλου. Τη στιγμή λοιπόν που δεν υφίσταται αυτή τη στιγμή δημοσιονομική πίεση με δεδομένη την αναστολή του Συμφώνου Σταθερότητας. Ελάτε, ωραία, κύριε Ρουσόπουλε. Να μας πει λοιπόν, εάν μπαίνει θέμα συντάξεων, κύριε Ρουσόπουλε, και μισθών του δημοσίου. Και τα δύο αυτά είναι σοβαρά ζητήματα. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία τίθεται από την αντιπολίτευση, δεν έχουν τεθεί από την κυβέρνηση. Εμείς κάνουμε αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε, λειτουργούμε με συνέπεια. Κύριε Ρουσόπουλε, επιτρέψτε μου, δεν το διέψευσε ο Υπουργός. Δεν θέλω να σας διακόψω, αλλά δεν το διέψευσε ο Υπουργός. Δεν το διέψευσε ο Υπουργός. Η στρατηγική μας επιλογή. Κύριε Τζανακόπουλε, μιας και μιλήσατε για στρατηγική επιλογή. Η στρατηγική μας επιλογή είναι μία. Πώς θα έχουμε τις λιγότερες δυνατές απώλειες από αυτή τη λέλαπα που είναι πρωτοφανής για τη γενιά μας και για τον πλανήτη μας τα τελευταία 70 χρόνια. Η δεύτερη, που δεν είναι επιλογή, αλλά ευτυχώς που έρχεται, είναι ότι πολλά από αυτά τα πράγματα μέσα στη δυστυχία την οποία περνάμε, που θα γινόντουσαν με διαφορά πολλών ετών, όπως ας πούμε η λεγόμενη εξηλεκτροποίηση του κράτους. Δηλαδή το να φτιάξουμε μηχανισμούς που πολύ γρήγορα ενισχύουν την βοήθεια του πολίτη για από μακριά. Για τις συντάξεις σας ρωτήσαμε, είναι κύριε Ρουσόπουλε. Υπάρχει λόγος να ανησυχεί νομίζω ο κόσμος ότι από την επόμενη μέρα αυτό μπορεί να του κοπεί η σύνταξη να χαριστηριάσει? Δεν υπάρχει κανένας λόγος να δημιουργήσουμε. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να δημιουργήσουμε ανησυχία στους πολίτες όταν η κυβέρνηση έχει καταφέρει και έχει δώσει σε ανθρώπους που αυτή τη στιγμή από αντικειμενικές συνθήκες δεν εργάζονται σχεδόν ολόκληρο το μισθό τους, σε επιχειρήσεις, δεν σε υπάρχει ενισχύσεις. Τέτοιο θέμα. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει κανένας λόγος να ανησυχούμε τους πολίτες με τέτοια πράγματα. Κύριοι, πρέπει να ολοκληρώσουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Ρουσόπουλε, κύριε Τζανακόπουλε, Δημήτρη, εμείς τα λέμε αύριο κανονικά στις 6 το καλημέρα, πρωί. Καλημέρα, κύριε Αντωνοπούλου. Καλημέρα. Γεια σας, κύριε Οικονόμου. Γεια σας, κύριε Καμπουράκη. Διαφημίσεις και ερχόμαστε. We'll be right back.
Η ευκαιρία μας να δημιουργήσουμε ακόμα περισσότερα. Στο Γαλαξία θα βρείτε Μπούτι Βόιο χωρίς κόκαλο, το κιλό μόνο 7,99. Δοδόνι, φέτα δοχείο το κιλό μόνο 6,92. Ιφαντής, πίτσες 30% φθηνότερα. Γαλαξίας, το ελληνικό σούπερ μάρκετ. Κυπριακά φαγητά, σεφταλιές, κολοκάσι, κουρκούρι. Ποιος θα τα φάει όλα αυτά? Εμείς, δηλαδή εσύ, γιατί εγώ είμαι και σε ελαφριά δίαιτα. Έλα ρε, και πού να πάμε? Την άκουσα να μιλάει στο τηλέφωνο με έναν φίλο της. Είναι άλλη φάση, κοπάνα. Πάμε. Μα θα ανοιχτώσει σε λίγο. Και εγώ για λίγο θέλω να πάω. Σκέφτομαι τη μάνα μου συνέχεια. Είναι πολύ στενοχωρημένη. Σίγουρα είναι μόνο αυτό. Δώσε μου τη συνταγή του γιατρού αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι το ευχαριστώ του Μιλτιάδη για τα 20 χρόνια γάμου που του προσφέρω τα πάντα. 8 λέξεις. Απόψε στις 9.30 στον Sky. Η μουστάρδα είναι ελληνική. Την έφτιαχναν με μούστο και νερό από τον ποταμό Άρδα. Μούστος και Άρδα, μουστάρδα. Να και τώρα κυκλοφορεί μουστάρδα με μπούκο βοπέλας, αλλά και μουστάρδα με πιπεριές φλωρίνης. Αχ, μα πόσα ελληνικά πια! Κανείς δεν λέει όχι σε λίγο παραπάνω γεύση από τον τόπο μας. Νέες Hellmann's.